εμείς πανηγυρισμούς παλιού τύπου δεν τους επικροτούμε και δεν τους κάνουμε. Δεν σας κρύβω όμως. Ευχαριστούμε βέβαια τους πολίτες. Εγώ έχω ένα λόγο παραπάνω να ευχαριστήσω και τους αγρότες όλους στη ΣΚΟ με τους οποίους δουλεύω χρόνια για το αποτέλεσμα. Να πούμε ότι η όποια κυβέρνηση προκύψει θα είναι κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, κοινωνικής σωτηρίας, που σημαίνει ότι η συμβολή όλων είναι απολύτως απαραίτητη. Τι μέτρησε λοιπόν και δίνει αυτό το μεγάλο ποσοστό στο ΣΥΡΙΖΑ ο λαός? Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για το ερώτημα και θα σας εξηγήσω γιατί. Παρακολούθησα και λίγο τη συζήτηση που έγινε πριν και αποκόμισα μια εντύπωση ότι το εκλογικό αποτέλεσμα είναι, ας πούμε, στο μεγαλύτερο ποσοστό του συνέπεια κάποιας εκλογικής τακτικής, κάποιας μάλλον επικοινωνιακής τακτικής. Έχω την άποψη ότι ως στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ χρόνια αυτό είναι απόρρια αποτέλεσμα μιας πολύ σημαντικής συλλογικής δουλειάς. Βεβαίως υπάρχει ένας χαρισματικός και επικοινωνιακός ηγέτης, αυτό είναι ολοφάνερο, αλλά πίσω από αυτή την εικόνα και την εκφορά λόγου και την κατάθεση προτάσεων από έναν ηγέτη κρύβεται πάρα πολύ σκληρή δουλειά και υδρότας. Υπάρχει λοιπόν μια σιγουριά που προκύπτει από το δουλεμένο πρόγραμμα και τις δουλεμένες θέσεις. Ακριβώς. Και θέλω να εξηγήσω σε σχέση με αυτό το εξής πράγμα. Επίσης να αναφέρω ότι ακούστηκε εδώ στο πάνελ και το θέμα ότι πρόκειται για κάτι που σχετίζεται και με τη λογική που κινήθηκε η Τρόικα όλο αυτό το καιρό. Mm-hmm. Αυτό βέβαιως αφαιρεί από εμάς το βασικό μας επιχείρημα, το οποίο έχει δύο άξονες. Μπήκε όμως, δηλαδή το μνημόνιο, χρεοκοπία. Μπήκανε. Κυριάρχησαν, πήραν τη μερίδα του Λέοντος. Κυριάρχησαν όμως, κοιτάξτε, η ανάλυση μιας κοινωνικής πραγματικότητας ήταν αυτή που οδήγησε στη σκληρή δουλειά, μέσω της οποίας έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτική πρόταση μια πραγματικότητα. Και γι' αυτό είναι πιστική πραγματικότητα. Ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Γιατί δεχθήκατε κριτική, κύριε Βαγγέλη, ότι έχει ασάφειες, υπάρχει βαβέλ, υπάρχει πολυγλωσία, άλλα λένε τα στελέχη τα μεσαία, άλλα τα κορυφαία, άλλα ο πρόεδρος. Δεχτήκατε και τέτοιου είδους κριτική για πολύ διάστημα. Δεχτήκαμε, δεχόμαστε και θα δεχόμαστε εσαΐ. Αυτό που δεν λέει κανείς όμως είναι ότι υπάρχει ένα μικρό πρόγραμμα, ένα μεγάλο πρόγραμμα, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει άξονες, είναι απολύτως κοστολογημένο, αιτιολογημένο κλπ. Φαίνεται αυτό που λέμε τόσο καιρό, η δυσαρέσκεια του κόσμου, του λαού, ο οποίος θέλει να αλλάξει τη συγκεκριμένη πραγματικότητα, θέλει να αλλάξει και ψάχνει να βρει απέναντι σε όλη αυτή την αγανάκτηση, ψάχνει να βρει μία διέξοδο. Και αυτή φαίνεται να τη βρίσκει και στον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς να πούμε ότι φαίνεται ότι και από τα ποσοστά του κόμματος τα οποία έχουν αυξηθεί αισθητά, έχουν αυξηθεί, ότι υπάρχει μια επανασυσπήρωση και μια ανάκτηση των ποσοστών των εκλογικών σε σχέση με τα εκλογικά ποσοστά του 2012. Το κυριότερο είναι ότι θα πρέπει να ευχαριστήσουμε όλον εκείνο τον κόσμο ο οποίος στήριξε το ΚΚΕ σε αυτή την εκλογική μάχη και ιδιαίτερα εκείνους οι οποίοι για πρώτη φορά έκαναν το βήμα και μας στήριξαν και ειδικότερα νέο κόσμο ηλικιακά ο οποίος το έκανε αυτό. Έδωσε ο κύριος Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κουτσούμπας. Κυρίως ο σύντροφος. Σύντροφος όπως θέλετε. Για μας σύντροφος. Παρασύρθηκε από μένα. Έδωσε μια απάντηση στην ερώτηση που κάνατε, έτσι λίγο σχηματικά, για τους ανέργους που είπατε. Είπε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα, και είναι η αλήθεια, νομίζω ότι όλοι, όχι για τους ανέργους, για κάθε εργαζόμενο ή άνεργο, εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζεται, δεν περιμένει αυτή την ανταλλαγή, πάρε δώσε την ψήφο, πάντα, άσχετα αν το ψηφίζει ή όχι, το ΚΚΕ είναι δίπλα του. Δεν περιμένει, δηλαδή υπάρχει αυτή η ανιδιοτέλεια. Και γι' αυτό εμείς είπαμε ότι αν δώσεις ψήφο στο ΚΚΕ, όχι σαν με την του κόμματος, σαν πολιτικό σχηματισμό, σαν δύναμη. Ότι ενισχύει τον αγώνα μου. Ναι, το δικό σου αγώνα που πρέπει να είναι συλλογικός. Γιατί κανένας δεν πρέπει να είναι μόνος του. Γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε με ψίχουλα και να δώσει δύναμη στη δύναμή του. Έτσι. Με πολύ απλά λόγια. Κύριε, εσύ είναι διπλά αισιόδοξη απόψε. Είναι διπλά αισιόδοξη διότι γνωρίζει ότι η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια κυβέρνηση που ανοίγεται στο αύριο και σας είπα πως αυτό οφείλεται και στο ότι η πλειοψηφία της εκλογικής του βάσης είναι ηλικίες μεταξύ 18 με 35-40 ετών βαριά. Πού θέλω να καταλήξω, πως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει η στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην δική μας παράταξη. Θεωρούμε λοιπόν πως το βάρος της ευθύνης μας αυξάνεται απόψε. Θεωρούμε πως πρέπει να ανοιχτούμε περισσότερο στην κοινωνία, πρέπει να αρχίσουμε να εκπροσωπούμε πλέον μια πλειοψηφική παράταξη, η οποία θα εκπροσωπεί και, και τους δημότες μας, λόγω του ότι η δίεση ακολουθεί τις ίδιες πολιτικές που ακολουθεί και το ΣΥΡΙΖΑ ως προς τη λογική. Ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην ΚΟ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπάρξει στέλεχος της δίεσης, έχει βοηθήσει τη δίεση και αποδεικνύει ότι οι γενναίες αυτές οι οποίες αυτή τη στιγμή διοικούν ή έχουν διοικήσει μέχρι τώρα οφείλουν να είναι γενναιόδωρες προς τους νέους ανθρώπους και θέλω να τονίσω αυτό το σημείο ότι αυτό είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει και το ήθος του κύριου Ηλία Καματερού και αυτό είμαστε εξαιρετικά αισιόδοξοι και θεωρούμε ότι αξίζει πάρα πολύ αυτή την υποψηφιότητα. Καταρχάς θα ήθελα να πούμε ένα μπράβο στον ΣΥΡΙΖΑ που πέτυχε τη νίκη στις εκλογές αυτές. Είναι μια καθαρή νίκη. Θα ήθελα όμως να πω και από το βήμα που μου δίνεται και ένα μεγάλο μπράβο και ένα ευχαριστώ και στους νεοδημοκράτες και στις νεοδημοκράτησες που παρά αυτά που είχαν στο μυαλό τους, κατέβηκαν και στήριξαν το κόμμα μας και τον Αντώνη Σαμαρά. Και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω και προσωπικά, κάθε ένα χωριστά από αυτούς και κάθε μία, τοπικά, στα Δωδεκάνησα, για την προσπάθεια που κάνει και ειδικά εδώ στην ΚΟ. Και θα ήθελα να πω ότι κατανοώ και τον υπόλοιπο κόσμο που δεν μας ψήφισε και ψήφισε κάπου αλλού. Η επόμενη μέρα χρειάζεται να είμαστε όλοι συνετικοί. Χρειάζεται ο κάθε ένας στην πλευρά του. Τώρα που τελείωσε όλο αυτό το προεκλογικό, να κάτσει να κάνει και μια αυτοκριτική. Είτε έχασε την κυβέρνηση όπως εμείς, είτε αυτή που την κέρδισε την κυβέρνηση. Εσείς κάνοντας τον πρώτο απολογισμό. Δεν προλάβουμε ακόμα. Προσωπικά, κύριε Κριτική, δηλαδή τι πιστεύετε ότι ήταν το κριτήριο που μέτρησε και έδωσε την πρωτιά στο ΣΥΡΙΖΑ και έφερε στην ήττα τη Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτό που λέγαμε και στα πάνελ εδώ προεκλογικά. Κατάφερε και πήγε, ψήφισε ο λαός με το θυμό, λέμε εμείς. Με την οργή, από αγανάκτηση. Πήγε να τιμωρήσει δηλαδή αυτόν που κυβερνούσε. Δεν έλαβε υπόψη ότι αυτός που κυβερνούσε δεν ήταν η κύρια αιτία του κακού, αλλά ήρθε στην πορεία του χρόνου να συμπληρώσει και να παλύνει κάπως τον πόνο που λέγαμε. Εμείς πιστεύουμε ότι γίναν πολλά στα 2,5 χρόνια που κυβέρνησε ο Αντώνης Σαμαράς. Γίναν πράγματα που δεν γίναν σε 40 χρόνια. Και πιστεύουμε ότι αφήνουμε καλή παρακαταθήκη, όσο και αν ακούγεται παράξενο αυτό σε κάποιους, αφήνουμε καλή παρακαταθήκη για τους επόμενους. Νομίζω ότι βάζει σήμερα ένα φρένο στη λιτότητα. Θα μιλήσω έτσι λίγο συναισθηματικά και θα μου το επιτρέψετε, γιατί η προεκλογική καμπάνια προσωπικά τουλάχιστον μου έδωσε να καταλάβω πολύ καλύτερα αυτά που όλοι μπορεί να βλέπουμε λίγο στη γειτονιά μας ή λίγο στην κοινωνία, αλλά τελικά τα προβλήματα των ανθρώπων ήταν τεράστια και είναι τεράστια. Και θα μου πείτε τώρα ότι θα μπορεί να μου πει και ο φίλος μου ο Γιάννης, ρε Τάκη, μη λαϊκίζεις. Καθόλου. Λοιπόν, τώρα πρέπει να χαρείς. Βρεθήκαν με ανθρώπους, μας βρήκαν άνθρωποι. Μας βρήκαν. Εμείς απλά ήμασταν μέλη ενός κόμματος που θέλουμε μια άλλη, εν πάση περιπτώσει, πολιτική. Και μας βρήκαν άνθρωποι και μας εξέφρασαν τη θλίψη τους, την πίκρα τους. Άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά στο νησί της ΚΟ δεν τον περίμενα ποτέ να το ακούσω, πεινάνε. Και όσο και να σας φαίνεται αυτό ότι είναι λίγο τραβηγμένο, δεν είναι, πιστέψτε με. Εμείς θα σταματήσω εδώ και θέλω να πω ότι αυτές οι πολιτικές οι οποίες εφαρμόστηκαν και δεν αφορούσαν μόνο το οικονομικό κομμάτι και στο βρεθήκαν άνθρωποι να μου πούν ότι πρέπει να σταματήσει, εν πάση περιπτώσει, αυτός ο εργασιακός μεσαίωνας. Είναι το μεγάλο πρόβλημα της χώρας μας, η ανεργία ειδικά των νέων. Κάποτε το 81 με τη Θάτσερ με 10% ανεργία είχαν ξεσηκωθεί όλοι οι Άγγλοι. Εμείς έχουμε φτάσει τώρα εδώ κοντά στο 30%.
Δεν ξέρω. Αυτό ήταν το μεγάλο θέμα επίσης που προβλημάτισε τον κόσμο. Ναι. Σήμερα είναι ιστορική ημέρα. Νομίζω ότι μοιάζει με εκείνη του 81, χωρίς να πάει στο μυαλό μας άλλες αναφορές. Και να πάει δεν αλλάζει τίποτα. Κυρίως γιατί ο πολίτης ψήφισε, είχε δύο επιλογές. Η μία ήταν η συνέχιση αυτής της πολιτικής της λιτότητας, η οποία εκφράστηκε, πήρε και προεκλογικές διαστάσεις μέσω του mail του Χαρδούβελη και καταψηφίστηκε. Και άλλη ήταν η υπόσχεση και η ελπίδα, δεν είναι τυχαίο το μότο του ΣΥΡΙΖΑ, που έλεγε ότι η ελπίδα έρχεται, ο κόσμος έχει απόλυτη ανάγκη την ελπίδα. Τώρα αυτό που μένει, και εδώ είναι τα δύσκολα, είναι πώς αυτή η ελπίδα θα μετουσιωθεί σε πράξη και πώς θα ενσαρκώσει όλο αυτό το όνειρο και θα γίνει πράξη. Θα εσαρκωθεί το όνειρο και θα γίνει πράξη. Πρώτη φορά αριστερός βουλευτής από την ΚΟ. Ναι, ένας άνθρωπος με μεγάλη διαδρομή, δεκαετίες ολόκληρες, το οποίο νομίζω ότι το δικαιούται. Άρα καταλαβαίνετε ότι και η ευθύνη. Αυτό το αποφασίζει ο λαός πάντα. Θεωρώ ότι αυτή η υποψηφιότητα, όπως και οι άλλες υποψηφιότητες του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν πολύ δυνατές. Μείναν και άνθρωποι εκτός ψηφοδελτίου, όπως τα ξέρετε, οι οποίοι θα μπορούσαν και εκεί να είναι. Άρα υπήρχε μια. Μεγαλύτερη προσφορά. Ναι. Μεγαλύτερη προσφορά και αυτό αντικατροπίζει και την ανάγκη αλλαγής. Εγώ θα μείνω στην επόμενη μέρα. Χρειάζεται σύνεση. Χρειάζεται μια κυβέρνηση κατά τη δική μου εκτίμηση εθνικής σωτηρίας. Να μην μείνουμε μόνο στα προεκλογικά. Και χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, κυρίως όσον αφορά την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ δούλεψε. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε, κυρία Σέβη, τον ΚΟΑΚΟ και τον ελληνικό λαό για την εμπιστοσύνη του. Δεν θα το διαψεύσουμε. Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ είναι στην ουσία μια ιστορική νίκη του ελληνικού λαού που τη δίνει με μια ισχυρή εντολή για να σταματήσει αυτή η λιτότητα. Αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να το περάσουμε στην Ευρώπη για να πνεύσει και στην Ευρώπη ένας πανευρωπαϊκός άνεμος αλλαγής. Είναι εύκολα τα πράγματα όμως, κύριε Ιωάννου. Τίποτα δεν χαρίζει. Με το να λέμε ότι πάμε με σκληρή διαπραγμάτευση. Τίποτα δεν χαρίζει, κύριε Σέβη. Πώς πείθουμε. Αλλά να μην άλλο το να πας με μια διαπραγμάτευση έστω και σκληρή και άλλο να μην διαπραγματεύεσαι καθόλου και τίποτα και ό,τι σου φέρνουν να τα αποδέχεσαι. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν αναλαμβάνει την ιστορική ευθύνη να συγκροτήσει μια κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας και να προχωρήσει την υλοποίησή του προγράμματος Θεσσαλονίκης. Για μας είναι αυτό το οποίο δεν συζητάμε καθόλου. Καθώς και για να διαπραγματευτεί με την Ευρώπη.